Αγανακτισμένοι κάτοικοι του Λιβαδίου στην Ελασσόνα καταγγέλουν με αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την κακή οργάνωση στην εμβολιαστική διαδικασία. Η ταλαιπωρία των κατοίκων μέσα στο κρύο με μηδενική θερμοκρασία ήταν, όπως περιγράφουν και στην πρωινή εφημερίδα Λιβαδίου, μεγάλη. Οι άνθρωποι και κυρίως ηλικιωμένοι περίμεναν για ώρες το κρύο, καθώς οι αρμόδιοι δεν φρόντισαν να έχουν επαρκείς δόσεις εμβολίων, όσες τουλάχιστον αντιστοιχούσαν στα ραντεβού τα οποία κλείστηκαν. Η κοινική μονάδα έφτασε το πρωί 9 η ώρα στο Λιβάδι με 120 δόσεις, αν τα λέω καλά, έτσι. 120 δόσεις. Λοιπόν, οι υπόλοιποι αυτοί οι κύριοι υπάρχουν ηλικιωμένοι, 87 ετών, όπως είδαμε, μια καημένη γλιά, να κάθεται εδώ με 0 βαθμούς θερμοκρασία. Ανεβάσαμε πριν φωτογραφία, 0 βαθμούς θερμοκρασία Λιβαδίου. Ορίστε, έρχεται, γίνεται λίγο να δείξουμε την κυρία που θα ο κύριος. Η κυρία εδώ ηλικιωμένη, 87 χρονών, έχει από το πρωί από τις 9 η ώρα, κοιτάξτε, περνάει για να πάει να εμβολιαστεί. Λοιπόν, αυτό είναι το χάλι που επικρατεί εδώ στο Λιβάδι Ελασσόνος. Παρόν ήταν και ο αντιδήμαρχος υγείας του Δήμου Ελασσόνας, ο οποίος άκουσε τα παράπονα των κατοίκων και προσπάθησε να δώσει τις δικές του εξηγήσεις. Δεν μπόρεσε να μείνει η μονάδα για δεύτερη μέρα για να καλύψουμε και τους 240 ανθρώπους. Δυστυχώς η ΥΠΕ για λόγους ασφάλειας και καλής λειτουργίας της μονάδος κάνει μόνο μέχρι 120 ραντεβού. Πιστεύαμε ότι θα μπορέσουμε να την κρατήσουμε και δεύτερη μέρα. Δεν έγινε αυτό.